Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπιότερο, αλλά με τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου του πρώην Υπουργού των Οικονομικών κυρίου Σουφλιά στο μεγαλύτερο μέρος τους αναλύωτες, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο από τον Υπουργό των Οικονομικών κύριο Αγαπητό. Στο νομοσχέδιο που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των τριών διαπραγματευτών των κομμάτων των κυρίων Γιάννη Παλαιοκρασά, Γιώργου Γεννηματά και Γιάννη Δραγασάκη, προβλέπονται τα εξής. Το πόθεν έσχες θα εφαρμοστεί όπως προβλεπόταν στο σχέδιο του κυρίου Σουφλιά με μόνη αλλαγή την μετάθεση του χρόνου εφαρμογής του στην 1η Ιανουαρίου 1991 αντί του 1990 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Η φορολογία της υπεραξίας ακινήτων επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 1991 όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο, θα εφαρμοστεί όμως με κλιμάκωση των συντελεστών ως εξής. 25% για ακίνητα που κατέχονται μέχρι 4 χρόνια. 20% για ακίνητα που κατέχονται από 4 έως 8 χρόνια, 15% για ακίνητα που κατέχονται από 8 έως 20 χρόνια και 10% για ακίνητα που κατέχονται πάνω από 20 χρόνια. Για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που αγοράστηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 1984, θα λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές τιμές του 1985. Μικρότερη είναι η αύξηση για τα τεκμήρια των ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτων μέχρι 15 ύπους, ενώ καταργείται το τεκμήριο για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Συγκεκριμένα, η αύξηση του τεκμηρίου του ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτου είναι 60% αντί του 100% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Ακόμη, μειώνονται οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καθαρά ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητα και έχουν ως εξής. Μέχρι 900 κυβικά σε 35%, από 901 μέχρι 1400 κυβικά σε 50%, από 1401 μέχρι 1600 κυβικά σε 70%, από 1601 μέχρι 1800 κυβικά σε 90%, από 1801 μέχρι 2000 κυβικά σε 140% και από 2001 και άνω σε 220%. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καθαρά ΙΟΤΑΧΗ οδηγούν σε μείωση της τελικής τιμής από 700.000 μέχρι 3 εκατομμύρια δραχμές. Επίσης, καθιερώνεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για τους μισθωτούς ύψους 100.000 δραχμών από 1η Ιανουαρίου του 1991. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο του φόρου ακίνητης περιουσίας από 35 εκατομμύρια δραχμές σε 55 εκατομμύρια δραχμές για τον κάθε σύζυγο, δηλαδή 110 εκατομμύρια δραχμές εφόσον και οι δύο έχουν ακίνητη περιουσία. Καταργείται η συνυπευθυνότητα του καταναλωτή όταν δεν ζητά δελτίο λιανικής απόδειξης για τις αγορές που κάνει όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Ακόμη προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης που φτάνουν μέχρι και το 150% του φόρου που απέφυγε ο φορολογούμενος ή και το κλείσιμο του καταστήματος για χρονικό διάστημα από 1 έως 5 μήνες. Ακόμη δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο των μείωση των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος που πρότεινε ο σημερινός Υπουργός των Οικονομικών, κ. Αγαπητός. Τέλος, στο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου 1262 του 82. Εν τω μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής αρχίζει αύριο και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 Μαρτίου θα διαλυθεί η Βουλή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Αρτζετάκης, αποδέχθηκε πρόταση της κυβέρνησης και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων να παραταθούν για 10 ημέρες οι εργασίες της Βουλής. Έτσι, η Βουλή έχει πλέον τον χρόνο για την ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, την πάταξη της φοροδιαφυγής και τα αναπτυξιακά κίνητρα. Η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί για την πορεία της οικονομίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κ. Ξένοφων Ζολώτας, κηρύσσοντας την έναρξη του τρίτου επενδυτικού συνεδρίου που διοργανώνουν στην Αθήνα το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η εφημερίδα International Herald Tribune. Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, τόνισε ο κύριος Ζολώτας, εξελίσσεται πολύ καλά και πρόσθεσε ότι τα δύο τελευταία χρόνια εμφανίζει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς επενδύσεων. Ο κύριος Ζολώτας είπε ακόμα ότι η ανάληψη των προβληματικών επιχειρήσεων από το κράτος δημιούργησε έναν υπερτροφικό δημόσιο τομέα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες από τη σημερινή κυβέρνηση για την μείωση του ελλείμματος και ανέφερε ότι η περικοπή των δημοσίων δαπανών υπολογίζεται να φτάσει εφέτος το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές.
Μιλώντας το μεσημέρι στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, αναφέρθηκε αναλυτικά στα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και είπε ότι αυτά οφείλονται στο μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε μέχρι το 1981. Ο κύριος Παπανδρέου τόνισε επίσης ότι για να δρομολογηθεί η διαδικασία της ανάπτυξης απαιτείται κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και θάρρος. Τέλος, αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στην ΕΟΚ, υπογράμμισε ότι χρειάζεται να επαναδιασφαλιστεί μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη χώρα μας. Μιλώντας αργά το βράδυ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επεσήμανε την ανάγκη επαναστατικών αλλαγών ώστε να σταθεροποιηθεί η εθνική οικονομία μας. Την ευθύνη για τη φθήνουσα πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέριψε στο ΠΑΣΟΚ καθώς και στο γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό, ο οποίος παραλύει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. Για τη διεθνή οικονομία, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις συνειδητοποιούν πως η ιδιωτικοποίηση των οικονομιών μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μόνη διέξοδος από την οικονομική κρίση είναι να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί φιλελεύθερη πολιτική. Μεταρρύθμιση στην ελληνική κοινωνία είναι όρος που πλησιάζει το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου στην πρώτη συνεδρίαση της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Κινήματος. Ο κύριος Παπανδρέου εξέφρασε την βεβαιότητα για νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Απριλίου, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη τετραετία είναι κρίσιμη για το μέλλον του τόπου. Έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα για την έξοδο από την οικονομική κρίση την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη δεν πρόκειται να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα σε συντηρητικές λύσεις, τονίζοντας ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ για δημοκρατικό σοσιαλισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο δικαιώνεται. Το θέμα των εκτάκτων υπαλλήλων θα συζητηθεί στη συνάντηση που θα έχουν αύριο ο Πρωθυπουργός κ. Ζολώτας με το Προεδρείο της ΑΔΔΗ. Στο απεργιακό όμως δελτίο κυριαρχούν οι απεργίες των εκτάκτων. Συγκεκριμένα, 24ωρη απεργία έχει εξαγγείλει για αύριο η Ομοσπονδία Εκτάκτων του Δημοσίου, ενώ συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποίησεις των εκτάκτων του ΙΚΑ, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, των Ασφαλιστικών Ταμείων, του ΠΕΡΠΑ και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Στην απεργία αυτή συμμετέχει και η ΑΔΔΗ με 3ωρη στάση εργασίας με τις Ομοσπονδίες μέλη της, στη δύναμη των οποίων υπάρχουν έκτακτοι. Επίσης, στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν αύριο οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ από τις 5 έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως το τέλος της βάρδιας. Τέλος, ανεστάλησαν οι απεργίες των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους και στα αστικά λεωφορεία. Ο φάκελος με τα στοιχεία του λογαριασμού του Ζεύους Κουτσόγιωργα στην ελβετική τράπεζα Citicorp έφτασε σήμερα στο Υπουργείο των Εξωτερικών και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος περιλαμβάνει έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη 3 λογαριασμών, από τους οποίους οι 2 ανήκουν στον Γιάννη Μαντζουράνη και ο 3ος στον Αγαμέμνονα και την Αλίκη Κουτσόγιωργα. Τα χρήματα τα οποία φαίνεται ότι διακινήθηκαν και στους 3 λογαριασμούς είναι 2 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τους τόκους. Σχολιάζοντας το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ τα όσα έγιναν γνωστά, τονίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ το θέμα πολιτικά έχει λήξει. Για το κίνημά μας, ο κ. Κουτσόγιωργας αποτελεί παρελθόν. Εξάλλου, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς θα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ περαιτέρω το θέμα Κουτσόγιωργα, απάντησε. Είναι γνωστές εδώ και πολλούς μήνες οι συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το ΠΑΣΟΚ, τόσο με τον αποκλεισμό του κ. Κουτσόγιωργα από τα ψηφοδέλτια του κινήματος στις εκλογές του Ιουνίου, όσο κυρίως και με τον αποκλεισμό του από τα όργανα και την αναστολή της ιδιότητας του μέλους. Με αυτές τις αποφάσεις καταλήγει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ και έχει καταστεί σαφές ότι το κίνημα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική και οργανωτική σχέση με τον κ. Κουτσόγιωργα. Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι πια αργά για να απαγκιστρωθεί. Τόσο ο τέος νούμερο 2 του κινήματος εξαπορεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μάλιστα πρωθυπουργεύων κατά την απουσία του κ. Παπανδρέου και υπουργός της Δικαιοσύνης, όσο και ο τέος υπουργός Νίκος Αθανασόπουλος αποτελούν και παρόν και μέλλον. Πολύ περισσότερο όταν κανείς δεν τολμά να τους διαγράψει για λόγους λίαν ευνόητους. Σχετικά με την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύκλοι της ελληνικής αριστεράς τόνισαν ότι
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να δηλώσει πως δεν έχει καμία πολιτική και οργανωτική σχέση με τον κύριο Κουτσόγιωργα, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Κουτσόγιωργας δεν έχει διαγραφεί και παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του Συνασπισμού Χαρίλαο Φλωράκη είχε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, κύριος Ραλφ Τζόνσον. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη, παρουσία του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, Μάικλ Σωτήρχου. Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις απασχόλησαν το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ και το εκτελεστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστεράς που συνεδρίασαν το πρωί. Προκαταρκτική εξέταση άρχισε από πτεσματοδίκη για τα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών και για τις συναλλαγές μεταξύ ψυχιάτρων, δικηγόρων και κρατουμένων στις φυλακές του Κορυδαλού. Και πριν περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις, κάτι που μόλις τώρα μας ήρθε. Ο κύριος Κουτσόγιωργας με δήλωσή του επιτίθεται κατά του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ και κατά μέλους του εκτελεστικού γραφείου, σημειώνοντας ότι η βιασύνη με την οποία εξεδόθη η ανακοίνωση δείχνει τον πανικό τους γιατί δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν, όπως λέει ο κύριος Κουτσόγιωργας, την εις βάρος του πλεκτάνη. Στις εξωτερικές μας ειδήσεις τώρα. Ριζική μεταβολή του πολιτικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή προδικάζει η σημερινή καταρχήν αποδοχή από Ισραηλινής πλευράς του Αμερικανικού σχεδίου για την έναρξη διαλόγου με τους Παλαιστινίους. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Πολωνίας. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, κύμα βίας στα κατεχόμενα. Συγκεκριμένα, στην Δυτική Όχθη, περισσότεροι από 90 Παλαιστίνοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σε μία από τις σφοδρότερες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Στη Μόσχα, το περίφημο νομοσχέδιο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για μια ισχυρή προεδρία γαλλικού τύπου εγκρίθηκε σήμερα από το ανώτατο Σοβιέτ παρά τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν κυρίως από τους ριζοσπάστες ότι συγκεντρώνονται πολλές εξουσίες σε ένα μόνο αξίωμα. Με 347 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 43 αποχές, το νομοσχέδιο εγκρίνεται καταρχήν αφού θα πρέπει να πάει για επικύρωση στο συνέδριο των αντιπροσώπων του λαού που θα συνέλθει εκτάκτως στις 12 Μαρτίου. Στον απόϊχο των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Νικαράγουα τώρα. Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η νίκη έκπληξη της Τσαμόρο στις προχθεσινές προεδρικές εκλογές άλλαξε τώρα το σκηνικό όχι μόνο στην Νικαράγουα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Και πάλι στα δικά μας. Το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα είναι πολύπλοκο και δύσκολο. Αυτό τόνισε σήμερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μανίκας για τα επεισόδια που έγιναν την Κυριακή στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αναφερόμενος ειδικότερα στο επεισόδιο με τον οπερατέρ της ελληνικής τηλεόρασης 1, κ. Ζάπα, και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, κ. Σαλιαρέλη, ο Υπουργός είπε ότι διατάχθηκε εξέταση για πλήρη διερεύνηση των γεγονότων. Εν τω μεταξύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού της ΕΡΤΑΕ καταγγέλει την απροσχημάτιστη, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση του Προέδρου του Ολυμπιακού εναντίον του συναδέλφου και καλεί την πολιτεία να συμβάλλει στην αποκατάσταση του πολιτισμένου κλίματος στους αγωνιστικούς χώρους. Επίσης, το Προεδρείο της Ένωσης Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Σφακιανάκη, ο οποίος και τους διαβεβαίωσε ότι θα πάρει συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά τις ΠΑΕ σε κατασταλτικό και πειθαρχικό επίπεδο. Να σημειώσουμε τέλος ότι η προκαταρκτική εξέταση για τα επεισόδια που έγιναν την Κυριακή διατάχθηκε σήμερα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά. Τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας διέκοψε την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τις 11 παρατέταρτο που έγινε το τηλεφώνημα για βόμβα είχε καταμετρηθεί το 30% των ψήφων. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν τις πρωινές ώρες. Σε τριπλή καραμπόλα αυτοκινήτων που έγινε αργά το απόγευμα στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθήνας-Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά, σκοτώθηκαν ο Αντώνης Σαρικάκης του Ιωάννη, 37 χρόνων, από την Πάρο και η σύζυγός του Πινελόπη, 26 χρόνων, ενώ τραυματίστηκε βαριά ο γιος τους Γιάννης, 4 χρόνων.
πέθανε σε ηλικία 53 χρόνων ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τάσος Πετρής. Ο Τάσος Πετρής σπούδασε νομικά, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 4.30 το απόγευμα στο νεκροταφείο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και τώρα στα νέα για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Πέτρο Ξηράκη. Τοπικές βροχές καθώς και λίγες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Μετά το μεσημέρι όμως ο καιρός θα βελτιωθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, το χαμηλό με το ψυχρό μέτωπο που βρίσκονται στην κεντρική Ιταλία κινούνται ανατολικά. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα υπάρχει συννεφιά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές καθώς και λίγες καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδης με ένταση 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί. Στα βόρεια παιδινά από 3 μέχρι 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και στο Ιόνιο από 6 μέχρι 18 και στα νησιά του Αιγαίου από 9 μέχρι 16 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με βροχή, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένεται γρήγορη βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 9 μέχρι 18 βαθμούς. Τέλος και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχή. Μετά το μεσημέρι και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 μέχρι 15 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και πρόσχερα θυελώδης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα τα σπορ στον κόσμο θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τη νίκη του ΠΑΟΚ, που όμως δεν μπόρεσε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα, παρά τις προσπάθειές της, δεν κατάφερε να ανατρέψει την διαφορά των 20 πόντων με την οποία είχε ιτηθεί στην Ιταλία από την Κνόρ Μπολόνια. Κέρδισε σήμερα πριν από λίγο στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης με 194 την Ιταλική ομάδα, ημίχρονο 56-50, αλλά αποκλείστηκε αφού στο πρώτο παιχνίδι που έγινε πριν από μια εβδομάδα στην Πολώνια είχε χάσει με διαφορά 20 πόντων. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα άσχημο ξεκίνημα. Ένα άσχημο ξεκίνημα που έδωσε την ευκαιρία στους Ιταλούς να προηγηθούν με 9 πόντους διαφορά, τα στιγμιότυπα πάντα από το σημερινό παιχνίδι. Στις αρχές της επανάληψης η ελληνική ομάδα πήρε μια διαφορά, έφτασε μάλιστα να προηγείται με 14 πόντους, γεγονός που άρχισε να δίνει ελπίδες για την πρόκριση. Όμως οι Ιταλοί, ψύχρεμοι και με μεγάλη πείρα, κατάφεραν τελικά να περιορίσουν γρήγορα τη διαφορά και χάρισαν την πρόκριση στην Γνώρ. Να σημειώσουμε ακόμη ότι στο άλλο παιχνίδι η Ζαλγκίρις στο Κάουνας κέρδισε την Ρεάλ 89-77, αλλά και αυτή δεν θα παίξει στον τελικό. Προκρίθηκε στον τελικό η Ρεάλ αφού στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει την Ζαλγκίρις με 93-80. Εδώ ο Κώστας Πολίτης, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, έδωσε όσες οδηγίες μπορούσε από τον πάγκο προκειμένου να δει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό. Τέλος πάντων, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, όμως είναι μεγάλη τιμή για το ελληνικό μπάσκετ που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση. Θα αντιμετωπίσει φυσικά την Ζαλγκίρις. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα μπάσκετ. Κοντά στη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας του βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου που διεκδικεί αύριο με πολλές αξιώσεις την πρόκριση στους τέσσερις του κυπέλου Κόρατς.
Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει αύριο στις 6 το απόγευμα. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το πρώτο παιχνίδι που έδωσε εδώ στη Νέα Σμύρνη με αντίπαλο την Τζέσικα Μόσχας. Λοιπόν, αύριο στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα, την οποία είχε κερδίσει τη Νέα Σμύρνη με διαφορά 22 πόντων. 107-85 το σκορ. Μια διαφορά πολύ μεγάλη και φυσικά δύσκολη να ανατραπεί από την Σοβιετική ομάδα. Η ΤΣΣΚΑ σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την παλιά μεγάλη ομάδα, κάτι που παραδέχεται και ο προπονητής της, ο Σεργέι Μπέλοφ, χωρίς όμως αυτό να μειώνει την μεγάλη επιτυχία του Πανιωνίου. Τα στιγμιότυπα, όπως είπαμε, που παρακολουθούμε είναι πάντα από το πρώτο παιχνίδι του Πανιωνίου με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στα ημιτελικά, αν περάσει ο Πανιώνιος, θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Σκαβολίνη του Πεζάρου, η οποία είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι την περασμένη Τετάρτη τη γαλλική Σολέ με 102-75 εκτός έδρας και έτσι εξασφάλισε την πρόκριση στου 4 του κυπέλου Κόρατς. Παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 1500 μέτρα από έναν Βρετανό. 4 μέρες πριν από τους πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στη Γλασκόβη. Το ρεκόρ σημείωσε ο Πίτερ Έλιοτ με χρόνο 3:36:21 σε διεθνές meeting που έγινε στη Σεβίλη. Το προηγούμενο είχε ο Ιρλανδός Μάρκους Ο'Σάλιβαν με 3:25:06. Κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει. Ο χρόνος του Πίτερ Έλιοτ είναι 3:16:21 και όχι 36, συγγνώμη. Ο Πίτερ, λοιπόν, ο Μάρκος Ο'Σάλιβαν είχε το προηγούμενο ρεκόρ με 3:25:06, επίδοση που είχε πετύχει τον Φεβρουάριο το 1989 στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο διεθνής διαιτητής Μάκης Γερμανάκος κληρώθηκε να διευθύνει το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ που θα γίνει την Κυριακή στο στάδιο Καραϊσκάκη. Δεν έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν χρήματα από τον ΟΠΑΠ οι ομάδες παράγοντες φιλάθλοι των οποίων θα εμποδίσουν την ήθος εισόδο τηλεοπτικών συνεργείων και δημοσιογράφων στα γήπεδα καθώς και σε περιπτώσεις προπυλακισμού εκπροσώπων του τύπου. Αυτά αναφέρονται στην απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Πολιτισμού Γιώργος Μιλωνάς με την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος επιχορήγησης από το ΠΡΟΠΟ της ΠΑΕ και τα σωματεία της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ματαιώνεται ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου Ελλάδας-Βραζιλίας που επρόκειται να γίνει στις 14 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Στάδιο λόγω αδυναμίας της Εθνικής Βραζιλίας να αγωνιστεί στην χώρα μας αυτή την ημερομηνία. Ο Βασίλης Δανίλ δεν ανακάλεσε την παρέτησή του από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Βόλου και αποτελεί φυσικά παρελθόν για την ομάδα του Βόλου. 3 αγώνες θα γίνουν αύριο για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Θα παίξουν Καλαμάτα Άρτα, Λουτράκι Μεσολόγγι, Κιλκισιακός Νεάπολη. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 3 το μεσημέρι. Μετά τη σημερινή διαλογή του δελτίου ΠΡΟΠΟ βρέθηκαν 35 στήλες με 13 επιτυχίες που κερδίζουν από 8.943.500 δραχμές. 867 στήλες με 12 επιτυχίες που θα πάρουν από 297.860 δραχμές και 12.282 στήλες με 11 επιτυχίες που θα εισπράξουν από 17.200 δραχμές. Με 13 αθλητές και αθλήτριες θα πάρει μέρος η Ελλάδα στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Κλειστού Στίβου που θα γίνουν στη Γλασκόβη στις 3 και 4 Μαρτίου. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρθηκε στη σύμβαση που έκανε με εταιρεία για την μηχανογράφηση του οργανισμού με αποτέλεσμα να ωφεληθεί ο οργανισμός με 1.200.000.000 δραχμές. Επίσης αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου ότι το τελευταίο εξάμηνο του 1989 παρατηρήθηκε αύξηση στυλών 9% σε σχέση με αυτό του 88%. Του 89, με το πρώτο εξάμηνο του 89. Τέλος, ότι από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσει το λότο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε από την ΕΠΟ ο αγώνας με τον Ηρακλή στις 7 Μαρτίου για το κύπελο Ελλάδας να αρχίσει στις 5 το απόγευμα. 8 αθλητές και 4 αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Δρόμων Αντοχής Ανδρών Γυναικών Εφήβων και Νεανίδων που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ουλουτάχ της Προύσας στην Τουρκία. Να παρακολουθήσουμε τώρα και
δύο διεθνή θέματα από το εξωτερικό, έτσι όπως τα κατέγραψε ο φακός της Eurovision. Βρισκόμαστε στην Ουρουγουάη και στην πόλη Πούντα Ντελέστε, όπου τερμάτισαν τον μαραθώνιό τους στους ωκεανούς τα σκάφη που έλαβαν μέρος στον γύρο του κόσμου. Την πρώτη θέση πήρε το γιότ Steinklager 2 από την Νέα Ζηλανδία. Το σκάφος που τερμάτισε πρώτο πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με 20 μόλις λεπτά διαφορά από το Fischer and Paykel, που και αυτό έτρεξε με τα χρώματα της Νέας Ζηλανδίας. Και από την Ουρουγουάη να μεταφερθούμε που και τον γύρο του κόσμου, με γιότ να μεταφερθούμε στην Τσεχοσλοβακία, εδώ βλέπουμε, που υποδέχθηκε τον Άσο το γιό της, το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, τον Ιβάν Λέντλ, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια. «Ξαφνιάστηκα και δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα τις εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία», δήλωσε ο Λέντλ. «Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που επέστρεψα έστω και για λίγο στην πατρίδα μου. Αν κάποιος μου έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι θα γινόντουσαν αυτές οι πολιτικές αλλαγές, σίγουρα θα τον χαρακτήριζα τρελό». Ο Ιβάν Λέντλ θα δώσει σήμερα το βράδυ αγώνα επίδειξης στην Πράγα με αντίπαλο τον εθνικό πρωταθλητή της χώρας Μίροσλαβ Μέτσιρ. Να πούμε ακόμη ότι οι δύο αντίπαλοι έχουν συναντηθεί αρκετές φορές σε αγώνες του εξωτερικού. Πάντα εδώ ο Ιβάν Λέντλ. Έκπληξη σημειώθηκε σήμερα στο κύπελο ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έχασε στο γήπεδό της από την Τιρένσε με 2-0 και αποκλείστηκε. Δύο Ουαλοί αρχιβαρίστες, ο Ρίκι Τσάπλιν και ο Γκάρεθ Χάιβς, βρέθηκαν ντοπαρισμένοι με αποτέλεσμα να επιστρέψουν τα μετάλλια που κέρδισαν στους αγώνες της κοινοπολιτείας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Καλό σας βράδυ.